Βλέπων δε τον άνεμον ισχυρών εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεσθε έκραξε λέγον Κύριε σώσον με. Αδερφοί μου, το σημερινό αναγνωστέν Ευαγγέλιο είναι η συνέχεια της περασμένης Κυριακής, όταν ο Κύριος μας εχόρτασε εκείνον τον κόσμο όλο με 5 άρτους και 2 ψάρια. Τότε λέγει, ενάγκασεν τους μαθητάς να έμβουν στο πλοίο και να περάσουν απέναντι προς την Βυθσαϊδά. Και ο Κύριος μας ανέβηκε στο όρος κατά μόνας, λέγει, προσεύξαστε. Τι μας διδάσκει το σημείο τούτο? Μας διδάσκει ότι δια να προσευχηθεί ο άνθρωπος χρειάζεται απέραντη ησυχία, να μην διασπάται ο νους του δεξιά και αριστερά και να επιμένει στην προσευχή, να μην βαρυθεί, να μην κουραστεί. Και ο Κύριος μας ευρισκόμενος στην προσευχή, αφού είπε στους μαθητάς να περάσουν απέναντι, επέτρεψε, να το προσέξουμε το σημείο τούτο, επέτρεψε να δοκιμαστούν οι μαθητές. Και τι επέτρεψε ο Θεός? Επέτρεψε άνεμον ισχυρών. Και οι μαθητές μέσα στο πλοίο που ήσαν εφοβήθησαν ότι θα πνιγούν. Γιατί το έκανε όμως αυτό ο Κύριος μας? Επέτρεψε να δοκιμαστούν, διότι θα εισήρχουν το μέσα στην οικουμένη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του. Και για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο θα επιτεθούν εναντίον του οι κακοί άνθρωποι για να τους εμποδίσουν. Δηλαδή ο άνεμος ο ισχυρός, ο οποίος έπεσε επάνω στο πλοίο και επέτρεψε ο Κύριος μας για να τους δοκιμάσει και να είναι έτοιμοι να υποστούν όλες τις δοκιμασίες, τους κατατρεγμούς, τις φυλακίσεις και τον θάνατο. Και πέρασαν οι ώρες και ήρθεν η τετάρτη φυλακή της νυχτός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Εβραίοι εχώριζαν την νύχτα εις 3 φυλακάς. Κάθε μία φυλακή ήταν φρουροί οι οποίοι φύλαταν και άλλαζαν η φρουρά. Όταν όμως ήταν ο Ιησούς, αντί 3 ώρες επέτρεψαν 4 ώρες κατά το ελληνικό και ρωμαϊκό δίκαιο. Και σε αυτήν την περίπτωση ο Κύριος μας ευρισκόμενος στην τετάρτη φυλακή της νυχτός, λέγει, μετά την 9η ώρα το βράδυ, οι μαθητές μέσα στην θάλασσα να δοκιμάζονται από τους ανέμους, τους οποίους επέτρεψε ο Θεός μας δια να τους δοκιμάσει, δια να τους στηρίξει, δια να τους βάλει στην μάχη να πολεμήσουν. Και μέσα σε αυτήν την τρικυμία της θαλάσσης ήρχεσαν οι μαθητές να αγωνιούν, να φοβούνται. Και έβλεπαν δεξιά και έβλεπαν αριστερά τα θεόρατα κύματα, έβλεπαν το πλοίο να καταποντίζεται και μέσα σε αυτήν την δοκιμασία βλέπουν
επάνω στην θάλασσα να περπατεί κάποιος. Ποιος ήταν? Ενόμεσα λέγει ότι το φάντασμα. Τι είναι το φάντασμα? Το φάντασμα είναι μια σκέψη του ανθρώπου η οποία βλέπει κάτι το οποίο όμως δεν υπάρχει. Παρουσιάζεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους, και ο διάβολος λέγει εις άγγελον φωτός, και δι' αυτήν την περίπτωση οι μαθητές εφοβήθησαν βλέποντες εκείνον το πλάσμα το οποίο περπατούσε πάνω στη θάλασσα, και είπαν ότι το φάντασμα. Εκεί όμως ο Κύριος μας τους ομίλησε, τους ενεθάρρυνε: «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αδερφοί μου, μέσα σε αυτήν την θάλασσα, την τρικυμιώδη της κοινωνίας, μέσα σε αυτά τα κύματα τα φοβερά, ο άνθρωπος βρίσκεται στην αγωνία, βρίσκεται στον φόβο, βρίσκεται στην απόγνωση, όπως οι μαθητές στο σημερινό Ευαγγέλιο. Ο Πέτρος δε, ο οποίος ήταν πάντοτε ο πρώτος ο οποίος ελάμβανε θέση απέναντι στις δυσκόλους στιγμές, ο αυθόρμητος τύπος μέσα στον κήπο της Γεσθημανή, δεν άργησε όταν είδε τους δούλους του αρχιερέως να ορμούν επάνω στον Χριστό. Αυθόρμητος όπως ήταν, άρπαξε έναν από τους φύλακας εκείνους και του έκοψε το αυτίον με το μαχαίρι. Και ο Κύριος μας του είπε: «Πέτρε, βάλε τη μάχαιρα στην θήκη της, διότι όποιος δώσει μάχαιρα θα πάρει μάχαιρα». Και θεράπευσαν τον δούλον του αρχιερέως Μάλχο. Αδερφοί μου, τώρα ο Πέτρος, για να αγαπήσει τον Χριστό μας, για να του δείξει ότι τον αγαπά, όταν ομίλησαν και είπαν ότι «εγώ είμαι, μη φοβάστε», «θαρσείτε, μη φοβήστε», τους είπε. Τότε ο Πέτρος του λέγει: «Κύριε μου, εάν είσαι εσύ, ο Χριστός μου που αγαπώ, ο Θεός μου που αγαπώ, ο Θεός μου που λατρεύω, εάν είσαι εσύ, κέλευσον με ή να έρθω προς σε. Πες μου να έρθω κοντά σου». Και κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίο, διότι του είπε ο Κύριος μας: «Έλα», του λέει. Κατέβηκε από το πλοίο και περπατούσε επάνω στην θάλασσα ως να ήταν ξηρά. Και προχωρώντας προς τον Χριστό, είδε, λέγει, τον άνεμο ισχυρών, τρομερός αέρας, φοβερός αέρας, τα κύματα μεγάλα, τα κύματα σκέπαζαν το πλοίο. Και βλέπω, λέγει, τον άνεμο ισχυρών, εφοβήθη και ήρξα το καταποντίζεστε. Όταν τα μάτια του Πέτρου ήταν επάνω στον Χριστό, περπατούσαν επάνω στην θάλασσα ως να ήταν ξηρά. Όταν όμως έφυγαν τα μάτια του από τα μάτια του Χριστού, από το πρόσωπο του Χριστού, και έβλεπαν τον αέρα και τα κύματα, τότε άρχισε να καταποντίζεται. Αδερφοί μου, πόσοι δεν καταποντίζονται σήμερα που δεν βλέπουν τον Χριστό, δεν βλέπουν τον Θεό στα μάτια, δεν βλέπουν τον Θεό μπροστά τους. Ο προφήτης λέγει: «Προρώμην των Κυριών μου, εστάμενων μου εκ δεξιών, ή να μη σαλευτώ». Βλέπω πάντοτε τον Θεό μου, λέγει, να είναι κοντά μου για να μη σαλευθώ. Πόσοι σήμερα, αντί να βλέπουν τον Χριστό, έβλεπαν τα κύματα αυτής της κοινωνίας, της αμαρτωλής κοινωνίας, της μιχαλίδος και αμαρτωλής κοινωνίας, και αντί να έχουν θάρρος, κατεποντίστησαν στην αιώνιον κόλαση. 2.000 άτομα αυτοκτόνησαν μη βλέποντας τον Χριστό για να πάρουν δύναμη. 2.000 άτομα βρίσκονται στην κόλαση αιώνια. Γιατί? Διότι δεν έβλεπαν τον Χριστό μας
ο οποίος τους έλεγε «Εγώ είμαι», θαρσείτε, μη φοβήστε. Την στιγμή που βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη καμπή της ζωής μας, τη στιγμή κατά την οποία όλα είναι εναντίον μας, τη στιγμή κατά την οποία μας φοβερίζουν οι πάντες, τη στιγμή εκείνη χρειάζεται να βλέπουμε τον Χριστό μας για να παίρνουμε δύναμη. Αύριο ή μεθαύριο έρχεται ο Αντίχριστος. Τι θα κάνουμε? Θα βλέπουμε τον Χριστό μας στα μάτια ή θα βλέπουμε τον διάβολο ο οποίος έρχεται να μας πάρει με το μέρος του? Αύριο ή μεθαύριο θα έρθουν εκείνες οι κάρτες, οι λεγόμενες κάρτες του πολίτη. Αυτές οι κάρτες έχουν πάνω ένα μικρό τσίπ το οποίο παρασύρει τον άνθρωπο. Γιατί το έχουν αυτό, για ποιο λόγο το έχουν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο διάβολος, ο Αντίχριστος, θέλει να έχει όλον τον κόσμο μαζί του και να τους διευθύνει. 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Αμερική έλαβαν αυτό το μικρό τσίπ πάνω στο χέρι, τον δεξιό χέρι. Δηλαδή, καταποντίστησαν μέσα στα βάθη της θαλάσσης, μέσα στην κόλαση. Και αύριο θα έρθει και σε εμάς αυτό. Τι θα κάνουμε? Θα πέσουμε στην παγίδα του Αντιχρίστου? Θα λάβουμε κι εμείς το μικρό τσίπ? Θα λάβουμε κι εμείς την κάρτα του πολίτη? Αδερφοί μου, μη γέννητο, προσέξετε πολύ, διότι τούτα τα λόγια τα οποία λέγουμε αυτή τη στιγμή δεν θα τα ακούσετε άλλη φορά. Δεν θα τα ακούσετε να είμαι θα μαζί. Μείνετε πιστοί άχρη θανάτου. Ο Κύριος μας επέτρεψε μέσα στην θάλασσα τα κύματα να πέσουν επάνω στους μαθητάς, διότι τέτοια πράγματα συνέβησαν στη ζωή των. Και όχι μόνο συνέβησαν, αλλά τα δοκίμασαν. Έπεσαν σε μαρτύρια, έπεσαν σε φυλακές, έπεσαν σε θάνατο. Δεν αρνήθησαν τον Χριστό, τον εκήρυταν τον Χριστό. Να μείνουμε πιστοί και εμείς κοντά του στον Κύριό μας, για να τον παρακαλέσουμε να μας φυλάτει και να μας σκέπει, να μην μας αρνηθεί, να μην μας ξεχάσει. Να μην μας πει όπως στον Πέτρο, ολιγόπιστε, γιατί δίστασες? Δεν του είπε άπιστε, του είπε ολιγόπιστε. Διότι αν έχουμε πίστη, ο σκόκος είναι άπιος, μετακινούμε όρη. Και αν έχουμε πίστη, ο σκόκος είναι άπιος, λέγουμε αυτό το όρος, άρθετε και πλήθητε στην θάλασσα και αρθίσετε. Αδερφοί μου, μας λείπει η πίστη, μας λείπει το θάρρος, μας λείπει η τόλμη να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου και να μας αξιώσει ο Θεός στον παρόντα κόσμο να μείνουμε μαζί του και στην Βασιλεία του την επουράνιο να ζήσουμε αιωνίως.